Καταρχήν θέλω να μου πεις αν σήμερα θα ψηφίσετε τον προϋπολογισμό του ΟΑΗ, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Είναι προγραμματισμένο να ψηφιστεί. Εσείς θα κάνετε, σαν οικολόγοι λέω. Ψυχολόγοι. Ναι, η απόφαση μας είναι να ψηφίσουμε, ναι. Μάλιστα. Γιατί... Δεν νομίζω ότι αυτή την ώρα μπορούν να είναι σωστό και φρόνιμο να μπαίνουν οποιαδήποτε προβλήματα στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Το οποίο προχωράει κανονικά, το σχέδιο, γιατί οι αποκοπές άρχισαν. Το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα ήδη. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, οι αποκοπές άρχισαν. Άρα αυτό που απομένει ο πολίτης, εφόσον έρχεσαι να καταβάλει τον οβολόν του, είναι να υπάρχει αποτέλεσμα. Και βεβαίως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, το λέω συνεχώς, δεν ξέρω πού φτάνει το μήνυμα, ότι ναι μεν θέλουμε να προχωρήσει η εφαρμογή του ΙΕΣΥ, αλλά δεν θα επιτρέψουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας βεβαίως, για να μην δίνουμε και την εικόνα έχουμε δεκαβαλίσει το καλάμι, όσο μπορούμε δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί το ΙΕΣΥ ως εργαλείο, ως ασπίδα για την εξυπηρέτηση με οποιοδήποτε προσωπικό συμφερόντο. Τώρα, πες μου κάτι, επειδή νομοθετικά η εφαρμογή του ΙΕΣΥ είναι καλυμμένη, έτσι, υπάρχουν τα νομοσχέδια σχετικά. Πρακτικά τώρα, τι νομίζεις ότι δεν έχει γίνει που θα μπορούσε να έχει γίνει προκειμένου να πάμε επιτέλους να δούμε ΙΕΣΥ στην πράξη. Ούτε νομοθετικά έχει γίνει, αγαπητέ φίλε. Υπάρχουν νομοθετήματα που σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε συμφωνηθεί από το 2016 θα έπρεπε να είχαν κλείσει τέλος του 2017, όπως είναι οι πανεπιστημιακές κλινικές, όπως είναι η ηλεκτρονική υγεία. Μιλάω στη βάση, στον κορμό του. Ο κορμός έχει γίνει, αλλά ήδη είμαστε εκτός χρονοδιαγραμμάτων. Εκτός είμαστε, πάντα εκτός χρονοδιαγραμμάτων, ναι. Πολύ αργοπορημένα θα έλεγα. Και ακόμα να φανταστείτε ότι αυτή η αργοπορία γίνεται σε ένα πολιτικό πλαίσιο που δείχνει ή στέλνει μηνύματα αποφασιστικότητας. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιες πολιτικές δυνάμεις που έχουν αμφιβολίες και τις προβάλλουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους, δημιουργώντας και αμφιβολία για τις προθέσεις τους, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, ο καθένας για τον δικό του τρόπο λόγων, υποστηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μάλιστα. Αυτά με το ΙΕΣΥ. Τώρα πες μου λιγάκι, νιώθεις πιο σίγουρος, πιο ασφαλής εδώ στη χώρα μας και στην ΑΟΣ μας με την παρουσία των Αμερικανών στα Ιεροσόλυμα? Εντάξει, σίγουρα πρόκειται για μια αναβάθμιση αυτών των τριμερών και τετραμερών στη συνέχεια. Ad hoc είναι η παρουσία, έτσι. Ναι, ήταν ad hoc, δεν ήταν τετραμερής τελικά, ήταν τριμερής, ναι. Και ήταν εκεί φιλοξενούμενος, πώς το λένε, ήταν guest star, που λένε, σωστό. Στον κινηματογραφική γλώσσα. Μάλιστα. Είχε όμως τη σημασία της και η παρουσία του είχε τη σημασία της και στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα προς την πλευρά της Τουρκίας. Εγώ αυτή την υπόθεση που το λέγανε και το ξαναλένε μέχρι παρεξηγήσεως ότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται για να πλήξουν την Τουρκία ή να δεν στρέφονται ενάντια στην Τουρκία. Τι κάνει αλλιώς τα κεραμίδια τώρα, μην τρελαθούμε τώρα, να τα λέμε, αφού έτσι είναι. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι. Αυτό λέω. Αυτό είναι ουσιαστικά. Τι να λέμε τώρα. Είναι κουραστικό. Είναι πίεση στην Τουρκία. Καταλαβαίνω το διπλωματικό λόγο, ναι, που λέγεται αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτές οι τριμερείς έχουν στόχο να υπερασπιστούν τα συμφέροντα αυτών των χωρών έναντι μιας επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας που, όπως έχουμε δει, έχει επηρεάσει πλέον όλη την περιοχή μας. Επηρεάζει όλη την περιοχή μας. Να σε ρωτήσω τώρα, εμείς ως Κύπρος και με βάση τις τριμερείς και όλα όσα ακούγονται και γράφονται κτλ. Έχουμε εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες που βρήκαμε μπροστά μας προκειμένου για τις οβάθος, τι θα πρέπει να είναι ο στόχος, η επίλυση του Κυπριακού? Εντάξει, καλά όλα αυτά που κάνουμε, και τριμερείς και πενταμερείς και οκταμερείς και πετρέλαια και λάδια και γκάζια. Το θέμα είναι, όλα αυτά οδηγούν στον τελικό στόχο που είναι η επίλυση του Κυπριακού? Είναι φαίνεται ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν δείχνει αυτή η ενίσχυση της θέσης της Κύπρου μέσω των τριμερών να επηρεάζει τη στάση της Τουρκίας. Μάλιστα. Από την άλλη, νομίζω ότι ήδη σιγά σιγά χτίζεται αυτό που λέμε δείχτη συμφερόντων υπέρ της Κύπρου και ενδεχομένως πολύ σύντομα με τις κατάλληλες κινήσεις να έχουμε και θετικές εξελίξεις στον Κυπριακό. Τώρα, αυτό που δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει αυτή η στάση της Τουρκίας.
Η στάση της Τουρκίας φάνηκε την επομένη του της Τριμερούς, έβγαλε τον Μπαρμπαρός και παρενόχλησε νοτιοανατολικά του βασιλικού. Ναι, λέω μέχρι πού θα πάει έτσι. Αυτή η ιστορία, αυτή η στάση. Αυτό δεν είναι μια επίδειξη δύναμης δικάς της. Και απάντηση. Το έκανε και μετά τη σύνοδο των 4-7 πως ήμασταν νότιων χωρών της Ευρώπης. Το κάνει και σήμερα. Είπα και πριν ότι μέχρι σήμερα η Τουρκία δεν δείχνει να επηρεάζεται να περιορίζεται από αυτές τις τριμερείς, αλλά δεν υπάρχει ποτέ στην πολιτική και ιδιαίτερα στη διπλωματία και στη διεθνής καγκέρα αυτό που λέμε σταθερότητα. Ναι. Τα πάντα ρί, έλεγε και ο Ηράκλητος, και το είδαμε ακόμα και χτες με την ιστορία του Brexit, που με άλλη θέση πήγαν οι Ευρωπαίοι, με άλλη θέση κατέληξαν τελικά. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Ακόμα και με την Τουρκία τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εδώ έγινε, θυμάσαι, έριξαν το αεροπλάνο των Ρώσων και μετά από λίγους μήνες γίνανε κολλητάρια. Ακριβώς. Άρα, εντάξει, σημειώνεται ότι δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα από την πλευρά της Τουρκίας να έχει επηρεαστεί από αυτές τις τριμερείς, αλλά κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει με τις κατάλληλες κινήσεις από τη δική μας πλευρά να υπάρξει αλλαγή. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι την περασμένο Σάββατο ναι. εγώ είχα την ευκαιρία να συναντήσω στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν δώσαμε δημοσιότητα γιατί θέλαμε περισσότερο, αν παίρναμε λίγη δημοσιότητα στην Κύπρο, η δημοσιότητα να ήταν σε σχέση με την εκδήλωση μας στη Ραφίνα, που φυτέψαμε τα 350 δέντρα και μπράβο σας, με πολλά παιδιά και πολλούς. Και ιδιαίτερα εκεί πέρα αυτό. Και στο λίγο χρόνο που μας επιτρέπεται να έχουμε προβολή, ήθελα να είχαμε περισσότερη προβολή σε αυτή την εκδήλωση της ζεντροφύτευσης στη Ραφίνα, παρά στη συνάντηση με τον κύριο Κατρούγκαλο. Αλλά είχαμε και την ευκαιρία, επειδή ακριβώς ήταν μακριά από τα μέσα ενημέρωσης και την προβολή, να συζητήσουμε πάρα πολύ διεξοδικά το θέμα της Τουρκίας, γιατί αυτό πήγα να το δω. Πήγα να προσπαθήσω να καταλάβω στις συναντήσεις του που κάνει με τον Τσαβούσογλου πού το πάει η Τουρκία. Ναι. Ακριβώς επειδή ήταν και προσωπική κουβέντα, θέλεις, πιο έτσι ανεπίσημη, λυπούμαι να παρατηρήσω ότι φαίνεται ότι η Τουρκία δεν ανοίγει τα χαρτιά της. Η Τουρκία φαίνεται ότι παραμένει άτεκτη και δεν δέχεται καμία συζήτηση. Ας, τουλάχιστον, Γιώργο μου, αγαπητέ πρόεδρε, μέχρι τον Ιούνιο έτσι θα πάει το πράγμα. Εγώ, να μου επιτρέψεις, από αυτά που έχω ακούσει και από τη συνάντηση αυτή και από τα άλλα που συζητιούνται σε διάφορους κύκλους, εγώ αφιβάλλω αν το ρώσιμο του Ιουνίου και δεν παρακάτω, είναι ουσιαστικό. Εντάξει, πρόσχημα είναι και αυτό, άρα με ευκολία μπορεί να πας και παρακάτω. Εντάξει, να πούμε και αυτό, ότι χθες η συνάντηση Τσαβούσογλου με Κατρούγκαλο, με το καλημέρα, διαφάνηκε το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών και συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Εντάξει, δεν περίμενε κανείς κάτι άλλο. Άρα αυτό τι σημαίνει ούτε για σένα. Ούτε ο ίδιος περίμενε από αυτήν ναι. τη συνάντηση κάτι το ουσιαστικό. Άρα Γιώργο Περδίκη, επειδή έχεις πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό, μπορεί να έχεις άποψη και να κάνεις εκτιμήσεις, τι είναι παρακάτω, ποιο είναι το επόμενο βήμα μας, τα δεδομένα αυτά, εμείς τι κάνουμε. Δρέα μου, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη για να διορθωθούν εύκολα. Για παράδειγμα, σκεφτόμουν αυτή την προοπτική του Ιουνίου και την μελετούσα λίγο. Η Τουρκία για ποιο λόγο να θέλει να προχωρήσουμε στο Κυπριακό? Έχει στήσει μια μηχανή εκεί στα κατεχόμενα μέρη της Κύπρου. Αυτή η μηχανή αλλάζει το χαρακτήρα του τόπου, αλλάζει τη δημογραφία του τόπου. Ακόμα και ο ίδιος Ακιντζή διαμαρτυρόταν προχθές ότι πολιτογραφούνται χίγοι Τούρκοι ως υπήκοοι της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή δεν καταφέραμε να θέσουμε στο τραπέζι το θέμα του επικισμού. Δεν καταφέραμε σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν μπήκε προτεραιότητα να σταματήσει η διαδικασία του εκτουρκισμού της κατεχόμενης Κύπρου. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο με την Τουρκία να προχωρήσει σε οποιαδήποτε υποχώρηση. Καλή κίνηση στο Κυπριακό. Και δεν έχει και κανένα λόγο ούτε και λόγω των διεθνών εξελίξεων. Δεν πιέζεται. Αλλά το status quo όμως σου μείνει έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα? Δεν είναι διχοτόμηση ουσιαστικά? Για την Τουρκία δεν υπάρχει κανένα όχι πρόβλημα. Όχι για μας. Άρα πώς θα αλλάζουμε εμείς? Αν δεν κάνει κίνηση, χαίρομαι που με την ερώτηση σου κατευθύνει στη συζήτηση εκεί που θα ήθελα και εγώ. Άρα για να έχουμε εξελίξει στο Κυπριακό, ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Να υποχωρήσει η ελληνοκυπριακή, για ακόμα μια φορά, ναι. η ελληνοκυπριακή ηγεσία. Ωραία, να το πω αλλιώς όμως εγώ. Και αυτό το ψυχανεμίζονται και οι διαμεσολαβητές. Όταν έρχεται ένας να κάνει εργολαβικά τη δουλειά, να βρεθεί
μια διευθέτηση, δεν το λένε καλύση πλέον, διευθέτηση, βλέπει τον ένα να είναι άτεκτος, να είναι και δυνατός, βλέπει τον άλλο να είναι αδύνατος και να είναι και υποχρεωτικός, στρέφει την πίεση του προς τον υποχρεωτικό, για να τον σπρώξει να έρθει στις θέσεις του άτεκτου. Αν η Τουρκία παραμένει στη θέση αυτή, που δεν ενδιαφέρεται πλέον για λύση, αν είναι έτσι, εμείς σκεγόμαστε, τότε πρέπει να παίξει ρόλο ο διεθνής παράγοντας. Συμβούλια Ασφαλείας, Ηνωμένα Έθνη, Αμερικανοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Πώς θα λυθεί αλλιώς, θα μείνει έτσι το θέμα. Ναι, και η Τουρκία φαίνεται ότι σε αυτήν την περίοδο της ιστορίας της δεν την ενδιαφέρει αυτός ο διεθνής παράγοντας. Δεν την επηρεάζει αυτός ο διεθνής παράγοντας τόσο πολύ ώστε να κάνει θετικές κινήσεις στο Κυπριακό. Ίσως και εμείς όμως να μην αξιοποιούμε αυτόν τον διεθνή παράγοντα. Αυτό, ναι. Είχαμε για παράδειγμα τη συζήτηση για το Brexit. Έχουμε μια ενισχυρή θέση. Παίζουμε κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω πόσο αξιοποιήθηκε αυτή η ισχυρή μας θέση λόγω Brexit μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή προς την Βρετανία την ίδια. Αυτά τα πράγματα βέβαια δεν συζητιούνται σε ανοιχτές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής. Κακώς δεν έχει δεχτεί την εισήγηση του Δημοκρατικού Κόμματος ο Πρόεδρος για συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο ή κάπου ακόμα πιο εμπιστευτικά. Έπρεπε να γίνει μια αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας, η οποία μας τελειώνει σε λίγες... Γύρισα, με διπλωμάτες κάνεις επαφές εσύ, Ευρωπαίους, εταίρους μας διπλωμάτες. Με διπλωμάτες στην Κύπρο έχουμε. Στην Κύπρο. Ναι. Ωραία. Αυτοί ξέρουν ότι εδώ υπάρχει εισβολή κατοχή. Βεβαίως και ξέρουν. Αυτοί που είναι εδώ ξέρουν. Ναι. Αυτοί που είναι στην Ευρώπη δεν ξέρουν. Εντάξει, άμα ξέρει ο εδώ θα μεταφέρει το μήνυμα στην Ευρώπη. Δεν ασχολούνται. Δεν είναι κρίσιμο θέμα το Κυπριακό. Δεν είναι ζεστό θέμα για να ασχοληθούν. Δεν δημιουργεί οποιοδήποτε ζήτημα το Κυπριακό στην ευρωπαϊκή πολιτική. Πριν κάποια χρόνια ήταν ένα εμπόδιο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Για την οποία ήθελα να πω. Τώρα δεν υπάρχει αυτό εμπόδιο. Τώρα δεν υπάρχει ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Υπάρχει και εμπόδιο. Στην Ελληνική Ένωση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. 56η εκτίεδρα, ορφανή, αντισταγματικός ο νόμος σας. Αδιέξοδο παρατεταμένο για το κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να μείνει έτσι το πράγμα. Μέχρι να πάμε σε εκλογές, ποια είναι η δική σας θέση των οικολόγων, πού πάει η έδρα. Κοίταξε, να πω την άποψη μου. Είστε λίγο διαφοροποιημένοι από τους άλλους, ε. Ναι. Ναι, εγώ θεωρούσα ότι παίζονται κάποια παιχνίδια που μας υποβιβάζουν ακόμα περισσότερο ως πολιτικός κόσμος. Δηλαδή, η πρόταση που έχω κάνει, νομίζω ότι μπορώ να την πω και δημόσια, ήταν να γίνουν επαναληπτικές εκλογές με συμφωνία των κομμάτων ότι θα τη διεκδικήσει από την πλευρά των κομμάτων μόνο αυτός που την κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή η αλληλεγγύη. Είναι μια μορφή fair play κατά αντιστοιχεία αυτού που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και στα αθλήματα. Αυτή η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη. Να καταλάβω, δεν έγινε αποδεκτή από τον συναγερμό. Από τους άλλους γιατί δεν έγινε αποδεκτή. Ρωτήστε τους ιδίους. Αλλά καμιά φορά επειδή κάνω... Ο Χριστός είπε στην επί του όρους ομιλία, μακάρι ειρηνοποιεί. Αλλά φαίνεται ότι στην Κύπρο όποιος πάει να κάνει τον ειρηνοποιό και να κάνει τον μεσάζοντα και να φέρει την ειρήνη τρώει τις σφαλιάρες και από τον ένα και από τον άλλο. Ναι, αλλά τι επιλογές υπάρχουν. Υπάρχει συνταγματική ανεθεώρηση από τη μία και υπάρχει και συμπληρωματική εκλογή. Εντάξει, εμένα η γνώμη μου μετά από όλα και δεν λέω για το κίνημα, μιλάω για τον εαυτό μου τώρα έτσι. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει συνταγματική αλλαγή που να αφορά το παρελθόν. Έτσι. Άρα αυτό που θα γίνει για το παρελθόν πρέπει να είναι συμφωνημένο και να είναι στα πλαίσια του fair play. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο θέμα εντελώς ρεαλιστικό. Ναι. Το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρεί ότι η λύση του προβλήματος είναι οι επαναληπτικές εκλογές, γιατί για τόσα χρόνια η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν προχωρά στις επαναληπτικές εκλογές. Τις εκλογές, αγαπητέ Ανδρέα, δεν τις κάνει ο Ανδρέας Δημητρόπουλος ή ο Λόγος Περδίκης. Ούτε η Βουλή τις προκηρύσσει. Το κράτος. Η κυβέρνηση προκηρύσσει τις εκλογές. Και η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν είναι των οικολόγων, ούτε του δίκου, ούτε της αλληλεγγύης. Άρα... Η κυβέρνηση, γιατί από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, δεν προχώρησε στην προκήρυξη εκλογών.
Μάλιστα. Αφού δεν εντολίγεται τα κόμματα, κάνετε μια προσπάθεια ανεκατέρρευση, προχωράτε σε προκήρυξη εκλογών. Πώς γίνεται ο Δημοκρατικός Συνασμός να λέει πρέπει να πάμε σε εκλογές και η κυβέρνηση να λέει να τηρεί συγκίνηση. Άρα λες μήπως συντηρείται παίζεται ένα παιχνίδι. Σε αυτή η κατάσταση, μάλιστα. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος κερδίζει. Και αυτή η αντίληψη που έχουν εδώ οι Κύπροι πολιτικοί, ότι νομίζουν ότι με τα μικροπαιχνίδια μεταξύ τους και τις ματσαράγγες που κάνουν, ας πούμε, μπορεί να κερδίσουν στα σημεία των αντίπαλων τους. Δεν καταλαβαίνουν ότι μας εγκαταλείπουν οι θεατές, μας εγκαταλείπουν οι πολίτες και μένουμε μόνοι μας πάνω στο ρινγκ να κάνουμε κόλπα και να κάνουμε κορδελάκια. Μια τελευταία σύντομη κουβέντα. Χθες παρουσιάσατε τους υποψήφιους για τις ευρωεκλογές. Μια δημοσκόπηση που είδαμε, είδε το φως δημοσιότητας, νωρίς βέβαια είναι, αλλά με χαμηλές εισπυρώσεις, σας έδειξε σχετικά χαμηλά. Εντάξει, κάθε σεβασμό στους συντελεστές της δημοσκόπησης. Εγώ αν ήμουν, θα ήθελα πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσω αυτούς που έκαναν τη δημοσκόπηση, αλλά δεν είναι του παρόντος. Εξάλλου είναι πάρα πολύ νωρίς. Εμείς τώρα ξεκινάμε την προσπάθεια και ελπίζω ότι αυτή η συνεργασία με τη Συμμαχία Πολιτών θα φέρει στο Ευρωκοινοβούλιο στις 26 του Μάη έναν δημοκρατικό, προοδευτικό, εργατικό, καλό επιστήμονα, μέλος αυτής της συνεργασίας, η οποία και ως συνεργασία στέλνει κάποια μηνύματα ότι επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να ενώνουμε δυνάμεις. Το έκανες και εσύ με την ΕΔΕΚ, το έκανες. Ναι, έτσι. Εγώ έχω κουλτούρα της συνεργασίας. Το έκανες και προηγούμενες ευρωεκλογές. Απόψεις έντονες και μαχητικές σε πολλά θέματα, είμαι έτοιμος να συμβιβάζομαι στα πλαίσια μιας συνεργασίας για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Και επαναλαμβάνω, είναι καθήκον μας να συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές και να στείλουμε ένα προοδευτικό, δημοκρατικό, περιβαλλοντικό μήνυμα μέσα από την ψήφο μας στις ευρωεκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τις νομοθεσίες, τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή, είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας. Το 80% των νομοθεσιών έρχονται που ψηφίζονται έρχονται από τις Βρυξέλλες και είναι και υποχρεωτικές. Έτσι. Έχεις δίκιο. Επίσης, μας δίνεται δυνατότητα μέσα από την προσφυγή μας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διορθώνουμε κάποιες φορές τα λάθη, τις παραλήψεις και τα εγκλήματα της κυπριακής κυβέρνησης. Της εκάστοτε κυπριακής, δεν λέω για τη σημερινή. Της εκάστοτε κυπριακής κυβέρνησης. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ισχυρή φωνή στο Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Μια φωνή η οποία να είναι τεκμηριωμένη, να είναι ήπια αλλά δυνατή, να μπορεί να συναλλάσσεται, να συνομιλεί με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και κυρίως δημοκρατική, γιατί η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου δεν είναι οι ακραίες τοποθετήσεις αυτών που λένε ότι θα μπουν στην Ευρωβουλή και θα την καταλάβουν, αλλά είναι οι τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων αυτών, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό που λέγεται δημοκρατικό τόξο. Λοιπόν, σε ευχόμαστε τα καλύτερα, αγαπητέ Γιώργο Περιδίκη. Η οικονομία και πόρισμα και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά που πονάνε κάποια άλλη φορά.